Καλησπέρα. Εδώ έχουμε τώρα ένα σύντομο βιντεάκι για το πώ μπορεί ο καθένα από εμά να φτιάξει ένα δικό του προσωπικό blog. Όταν λέμε blog, ουσιαστικά μιλάμε για ένα sale page, δηλαδή για μια σελίδα η οποία θα έχει ένα βιντεοσκοπημένο πλάνο και από κάτω θα έχει ένα εικονίδιο στο οποίο όταν κάνει κλικ ο γνωστό μα ή ο υποψήφιο τον οποίο στείλαμε αυτό το βίντεο, θα βγαίνει αυτόματα η φόρμα προεγγραφή. Είναι ακριβώ σαν να στέλνουμε ένα βιντεάκι του YouTube, απλώ να το βάζουμε σε ένα blog είναι έτσι πιο, φαίνεται πιο επαγγελματικό, πιο προσεγμένο και έχει και αυτό το κουμπάκι προεγγραφή από κάτω πολύ έντονα, δεν μπορεί να μην το δει. Η εικόνα που θα έχουμε στο τέλο είναι μια τέτοια σελίδα με ένα βιντεάκι και από κάτω με ένα κουμπί. Μπορεί να αυτό το κουμπί, μπορεί να είναι μια άλλη εικόνα. Αυτή ουσιαστικά είναι μια εικόνα στην οποία όταν κάνουμε κλικ, ουσιαστικά βγαίνει μια lead capture page που είναι ακριβώ αυτή εδώ. Δεν θα βγαίνει ακριβώ αυτή, θα βγαίνει μια παρόμοια σελίδα τέλο πάντων. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Η κεντρική ιδέα είναι βιντεάκι φωτογραφία στην οποία όταν κάνουμε κλικ ανοίγει μια σελίδα και μπορεί ο άνθρωπο να κάνει προεγγραφή. Στο τέλο αυτών των βίντεο συνήθω λέμε τώρα κάντε κλικ στο link που είναι από κάτω και κάνει κλικ ο ψήφιο για να κάνει την προεγγραφή. Οπότε πώ φτιάχνουμε κάτι τέτοιο, ουσιαστικά αυτό θα εξηγήσουμε τώρα. Υπάρχουν διάφορα site από το οποίο μπορεί να το φτιάξει. Εγώ είμαι εξοικειωμένο με το WordPress. Αν εσεί ξέρετε κάποιο άλλο πρόγραμμα, τέλεια, δεν χρειάζεται καν να δείτε αυτό το βιντεάκι. Αυτό είναι ουσιαστικά για κάποιον που δεν έχει ιδέα. Οπότε θα το πάμε βήμα βήμα με το WordPress. Οπότε πηγαίνουμε και πληκτρολογούμε wordpress.com και βγαίνουμε σε αυτήν εδώ τη σελίδα. Από τη στιγμή που είστε καινούργοι δεν έχετε λογαριασμό, οπότε θα κάνετε κλικ εδώ που λέει Get Started. Και εδώ πέρα τώρα θα βάλουμε τα στοιχεία μα. Το email μα κτλ. Οπότε βάζουμε εδώ το email μα. Διαλέγουμε και ένα username και διαλέγουμε και ένα password. Και εδώ πέρα ονοματίζουμε το blog. Το blog είναι αυτό που θα φαίνεται. Δηλαδή τη σελίδα που δείξαμε πριν. Εδώ πέρα είναι το δικτυακό marketing ανάποδα.wordpress.com έτσι το έχω ονομάσει. Εμείς, μια που κάνουμε κάτι με τα ταξίδια, θέλουμε να βάλουμε travel with us, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Κάτι που να και Θα σκεφτούμε λίγο εδώ πέρα να βάλουμε, αυτό δεν υπάρχει, travel with us 2. OK, αυτό υπάρχει. Μα λέει εδώ πέρα κατευθείαν αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Θα αφιερώσετε έτσι 2-3 δευτερόλεπτα να βρείτε κάτι ωραίο. Μεγάλη σημασία δεν παίζουν αυτά πάντω. Το τι, τι τίτλο θα έχει κλπ. OK, και μετά μα ζητάει κάτω, προσπαθεί να μα παρασύρει στο να, στο να αγοράσουμε. Εμεί συνεχίζουμε με το free. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να πάρουμε τίποτα πληρωμένο. Και κάνουμε click εδώ που λέει create blog. Έτσι, οπότε συμπληρώσαμε email, διαλέξαμε ένα username, ένα password, διαλέξαμε και τη διεύθυνση. Θα είναι travelwithas2.wordpress.com. Και κάνουμε κλικ στο Create Blog. Τώρα τι γίνεται, το email που βάλαμε πρέπει να είναι αληθινό, γιατί μας στέλνει ένα email στο λογαριασμό μας, για να επιβεβαιώσει ότι είμαστε υπαρκτό πρόσωπο, ας πούμε. Οπότε πηγαίνουμε εμείς τώρα και τσεκάρουμε το email μας με το που το κάναμε αυτό. Οπότε εδώ μας έχει έρθει ένα email που λέει activatetravelwithus2.wordpress.com και πρέπει να κάνουμε κλικ εδώ που λέει Activate Blog. Και κάνουμε κλικ εδώ που λέει Activate Blog. Και εμφανίζεται αυτή εδώ η σελίδα. Όποια σελίδα και να εμφανιστεί, μπορεί να εμφανιστεί μια σελίδα που μας ζητάει να αποστάρουμε κάτι, αν θέλουμε να αποστάωρουμε και τι θέλουμε να αποστάωρουμε. Πηγαίνουμε στο username μας πάνω δεξιά και κάνουμε κλικ εδώ που λέει manage my blogs. Και κάνουμε κλικ εδώ που λέει blog admin, blog administrator. Blog admin, κάνουμε κλικ εδώ. Από εδώ πέρα μπορούμε να επιλέξουμε το appearance, οπότε μπορούμε να κάνουμε δεξί κλικ στο themes, να διαλέξουμε την εμφάνιση του blog μας. Μπορούμε να διαλέξουμε εδώ πέρα χρώματα, δομή και ούτω καθεξής. Έχει ένα μεγάλο κατάλογο. Εμείς μπορούμε να διαλέξουμε μόνο όσα δεν λένε premium. Όσα λένε premium πρέπει να τα αγοράσουμε, όσα δεν λένε premium είναι δωρεάν. Έχει τεράστια επιλογή, προφανώς δεν αγοράσουμε ποτέ τίποτα. Εγώ διαλέγω αυτό εδώ γιατί κατά τη γνώμη μου όσο πιο απλό τόσο πιο καλό. Κάνουμε κλικ λοιπόν σε αυτό που θέλουμε να επιλέξουμε. Πατώντας Activate. Παρόλο που εγώ κανονικά θα διάλεγα αυτό για να δείξω τώρα τη διαδικασία. Πατάω εδώ πέρα, ας πούμε, activate. Οκ, okay. και μετά πηγαίνουμε εδώ που λέει posts. Και μετά add new post. Add new. Μπορούμε να βάλουμε ένα τίτλο αν θέλουμε, δεν το προτιμώ. Τώρα είναι το σημαντικό. Βρισκόμαστε σε αυτήν εδώ τη σελίδα του add new post και κάνουμε κλικ εδώ που λέει Add Media. Και έχουμε να διαλέξουμε Upload Files, Media Library, Insert, Create Gallery και ούτω καθεξής. Εμείς επειδή θα βάλουμε βιντεάκι του YouTube, κάνουμε κλικ εδώ που λέει Insert from URL, δηλαδή δεν θα κάνουμε Upload το βίντεο, θα πάμε και θα το συνθέσουμε από το YouTube. Οπότε κάνουμε κλικ εδώ που λέει Insert from URL. Αν δεν το καταλαβαίνετε δεν πειράζει, απλώς κάντε ένα κλικ εδώ πέρα και μας ζητάει ποιο URL θα βάζουμε. Οπότε, εμείς πηγαίνουμε στο YouTube και παίρνουμε το link του βίντεο που θέλουμε να παίζει, το link του πλάνου, ας πούμε. Εγώ φτιάχνω τώρα ένα, αυτό το βιντεάκι του Rod Goodman, ουσιαστικά αυτό θα βάλω στο, στο post μου. Οπότε κάνω δεξί κλικ και paste. Και δεν βάζω ούτε τίτλο, ούτε τίποτα. Και κάνω μετά κλικ κάτω δεξιά, insert into post. Αυτά τα πραγματάκια μόνο. Insert from URL, βάζω το link, insert into post. Και κλικ. Τώρα αυτό έχει μπει. Τώρα, δηλαδή, παρόλο που το έχει σε, σε, σε αγγίλε, ουσιαστικά θα παίζει βιντεάκι. Θέλουμε τώρα, ακριβώ από κάτω, να βάλουμε ένα link προεγγραφή. ή αν έχει δύο κουμπιά, δύο κουμπιά και ούτω καθεξή. Στο συγκεκριμένο βίντεο έχει ένα κουμπάκι, οπότε θα βάλω μόνο ένα κουμπί. Πώ το κάνουμε αυτό, πάλι πάμε στο AdMedia. Αλλά επειδή τώρα τη φωτογραφία αυτή την έχω στον υπολογιστή μου, κάνω κλικ στο Insert Media. Και λέει Upload Files in Media Library. Εμείς επειδή τον, την έχουμε τη φωτογραφία στον υπολογιστή μας, αφήνουμε το Upload Files και κάνουμε κλικ εδώ που λέει Select Files. Και διαλέγω ένα link που το έχω προνομάσει ή προεγγραφή. Βγαίνει το κουμπί τη προεγγραφή δηλαδή. Και κάνουμε κλικ στο Open. Εσεί προφανώ θα έχω στο site ή θα έχετε στον υπολογιστή σα μια φωτογραφιούλα που θα λειτουργήσει όπως αυτή εδώ, θα δείτε τώρα. Οπότε κάνουμε κλικ στο Open. Εμφανίζεται αυτή εδώ η φωτογραφιούλα. Προφανώς, αν είναι στα αγγλικά το βίντεο, θα έχουμε κάτι αντίστοιχο στα αγγλικά. Εξυπακούεται, δεν θα βάλουμε το προεγγραφή στο αγγλικό βίντεο. Όλα αυτά τα αλλάζω και τα κάνω. Λοιπόν, αυτό που αλλάζουμε είναι το alignment, το που θα είναι, μα ζητάει αν θα είναι αριστερά, δεξί στο κέντρο. Το βάζουμε πάντα στο κέντρο το κουμπί για να πέφτει ακριβώ κάτω από το βιντεάκι. Και, εδώ το, και τώρα το σημαντικό είναι εδώ πέρα. Λέει link to. Δηλαδή που. Όταν κάνει κλικ κάποιο εδώ πέρα, τι να βγαίνει. Οπότε εδώ πέρα εμεί πάμε και παίρνουμε το link τη προγραφή. Γιατί MyFanLife αυτό το link το βρίσκουμε από το back office μας, πηγαίνουμε στο back office μας και κάνουμε κλικ εδώ που λέει My website addresses και διαλέγουμε ποια σελίδα θέλουμε να βάλουμε. Σε αυτό το κουμπί θέλουμε να είναι μια πολύ απλή σελίδα. Δεν θέλουμε να έχει σελίδα με βιντεάκι γιατί ήδη έχουν δει άνθρωποι βιντεάκι. Οπότε διαλέγουμε μια πολύ απλή. Εγώ θα διάλεγα κάτι τέτοιο ας πούμε. Κάτι τέτοιο ή κάτι τέτοιο. Ο καθένας διαλέγει ό,τι θέλει τέλο πάντων. Οπότε παίρνουμε εδώ το link. Πατάμε κλικ και το σέρνουμε το mouse πάνω για να γίνει όλο μπλε και κάνουμε μετά δεξί κλικ και copy. Και επιστρέφουμε στο blog. Και τι του λέμε εδώ πέρα ουσιαστικά. Του λέμε τη φωτογραφία αυτή βάλτε στο κέντρο. Αλλά όταν κάνει κάποιος κλικ εδώ πέρα. Λέμε link to. Κάνουμε media και, βγα και βάζουμε custom URL. Δηλαδή, θα διαλέξουμε εμεί το URL. Και κάνουμε δεξί, κλικ και paste. Προσέχουν να, να μην υπάρχουν δύο HTTP μπροστά. Και μετά πατάμε insert into post. Δηλαδή, εδώ τώρα τι έχουμε κάνει. Έχουμε διαλέξει τη φωτογραφία μας. Έχουμε διαλέξει να εμφανίζεται στο κέντρο. Και λέμε, όταν κάνει κλικ κάποιο στη φωτογραφία, πού θα πηγαίνει. Και τον βγάζουμε στη σελίδα προ προεγγραφή. Γιατί στο βίντεο του λέμε, κάνει κλικ τώρα και θα σου βγει η σελίδα προεγγραφή. Τον προειδοποιούμε. Και εδώ πέρα μα λέει τι διαθέσιμα μεγέθη έχουμε τέλο πάντων. Οπότε έχουμε φροντίσει εμεί φωτογραφία στο, στο μέγεθο που θέλουμε για να μην έχουμε πρόβλημα αυτό. Και κάνουμε κλικ στο insert into post. Εδώ πέρα τώρα γίνεται ένα λάθος που γίνεται συχνά, για κάποιο λόγο βάζει τη φωτογραφία, όσο περίπου και φαίνεται όλο αυτό εδώ είναι η φωτογραφία μας, πάνω από το βίντεο μας, οπότε αν σας συμβεί και σας αυτό, πάμε, παίρνουμε το βίντεο μας, κάνουμε cut το αποκόβουμε δηλαδή από εκεί και πηγαίνουμε και το βάζουμε απλά πάνω από, αυτό την εικόνα μας. Δεν πατάμε publish ακόμα, πατάμε preview, να δούμε δηλαδή τι φτιάξαμε. Ωραία. Και έχουμε εδώ το βίντεό μας λοιπόν, με την προεγγραφή. Αυτά τώρα δοκιμάζουμε να δούμε, δουλεύει το βιντεάκι, το, το βιντεάκι προφανώς δουλεύει για να φαίνεται. Και μετά δοκιμάζουμε και την προεγγραφή, αν δουλεύει πατάμε και βλέπουμε α, τέλειο ότι δουλεύει. Οπότε από τη στιγμή που βεβαιωνόμαστε ότι δουλεύει, πατάμε publish. Και είμαστε πολύ έτοιμοι. Η διεύθυνσή μας είναι αυτή εδώ. Οπότε τώρα που έχουμε κάνει publish αυτό το βιντεάκι, ουσιαστικά όποτε πάμε σε κάποιον, θα μπορούμε να στέλνουμε αυτό Δηλαδή το όνομά μας travelwithus2.wordpress.com ή κάτι... Αυτό είναι, ό, όσο πιο σύντομο είναι αυτό, τόσο το καλύτερο, όσο πιο μικρό είναι. Ή μπορούμε να βάλουμε το όνομά μας εδώ πέρα ή κάτι τέτοιο. Θα κάνει κλικ ο άλλος και θα βγαίνει το βιντεάκι που θέλουμε να δώσουμε. Αυτό... Ας πούμε τώρα, αυτή η φωτογραφία εδώ πέρα εμένα δεν μ' αρέσει. Εγώ θα προτιμούσα το βίντεο να είναι πάνω πάνω. Οπότε γι' αυτό λέω όσο πιο απλό, τόσο πιο καλά. Και θα βλέπει το βιντεάκι, μετά θα κάνει κλικ στη, στην προεγγραφή. Γενικώ υπάρχουν αρκετέ επιλογέ στα themes. Αν θέλετε, εμπιστευτείτε με σε αυτό, διαλέξτε κάτι. Θέλουμε, θέλουμε το βίντεο και κυρίω το κουμπί του βίντεο, αυτό εδώ, να, να είναι πάνω του, να μην χρειαστεί να κάνει κάτω. Όσο πίστευτο και αν φαίνεται, παίζει ρόλο αυτό. Δηλαδή, ο άνθρωπο παρόλο που το βλέπει έτσι, θα μειωθεί το ποσοστό των ανθρώπων που θα δουν το βίντεο και ω εκ τούτου το ποσοστό των ανθρώπων που, που θα κάνει προεγγραφή. Οπότε, φτιάχνετε κάτι πάρα, πάρα πολύ απλό το βιντεάκι είπαμε πως μπαίνει ένα εικονίδιο εδώ πέρα. Αυτό εδώ είναι πολύ καλό. Αν μιλάμε για Έλληνες, αν δεν μιλάμε για Έλληνες, θα έχουμε κάποιο άλλο στο, στο site. Και μετά κάνετε publish και είστε απόλυτα έτοιμοι. Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε αυτό το site πρακτικά για πάντα. Αυτά οι γενικές δραμές. Ελπίζω να βοήθησα να τα και τα αναλυτικά. Γεια χαρά, καλή επιτυχία.